Ε, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα, πανέμορφη έτσι κι αλλιώς. Ε, περιλαμβάνεται πια σε όλους τους οδηγούς, ε, ως πρόταση για ταξίδι. Ε, έτσι έγινε και με τον οδηγό On Time. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να βρούμε τον Χρήστο Νικολάΐδη και τον Δήμαρχο της πόλης να τους καλημερίσουμε. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα κύριε Ζέρβα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ καλή εισαγωγή σου, Χρήστο. Να πρέπει να, καλά. Πρέπει σε να, το, παραδεχθούμε ναι. ότι ναι. το πήγε για, καλά για το βασμένος, θέμα. Διαβασμένος. Ναι. Μιλάμε για μια ακόμη διάκριση της Θεσσαλονίκης. Ε, ο κύριος Δήμαρχος είναι εδώ μαζί μας, μας υποδέχτηκε στο υπέροχο γραφείο του και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Για να μας πει κάποια λόγια, ε, λόγια παραπάνω σε σχέση uh -huh. με αυτή τη διάκριση, η οποία έρχεται, Δήμαρχε, από το Time, έτσι. Από το περιοδικό Time, το έχουμε εδώ μπροστά, το εξώφυλλο, World's Greatest Places. Τα καλύτερα μέρη, τα μεγαλύτερα μέρη, τα πιο σημαντικά μέρη στον κόσμο, και σε μια σελίδα μέσα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Ναι, λαδάδικα, κύριε Κούτρα. Λαδάδικα, λαδάδικα. Ε, αυτή η προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια στα 50 προτινόμενα μέρη στον κόσμο για να επισκεφτεί κανεί το περιοδικό Time βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά προφανώ στην ιστορία μα. Αυτή η προσπάθεια που κάνουμε τα το τελευταίο διάστημα, του τελευταίου μήνε, να αναδείξουμε τη γαστρονομία μα. Γνωρίζετε καλά ότι πριν από ένα περίπου χρόνο η Θεσσαλονίκη αναγνωρίστηκε ω γαστρονομικό προορισμό από την UNESCO. Γίνεται όλη αυτή η δουλειά, και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο προτείνεται κάποιο. Κοιτάξτε, την πόλη κύριε Δήμαρχε, θα σα το πω όπω το νιώθω κανείς. τώρα. Ε, θα είστε αδικαιολόγητο, εάν με αυτή την πόλη και την ομορφιά που έχει έτσι κι αλλιώ. Συν την προβολή που έχει δεχθεί με τι παραγωγέ που έχουν γίνει. Και έχει γίνει γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Να μην αναδείξετε τη Θεσσαλονίκη. Αναδεικνύεται ήδη, αλλά απλώ πρέπει να έχει συνεχιστεί και να ενταθεί. Σε έναν από του κορυφαίου ευρωπαϊκού προορισμού. Έχει όλα τα φόντα η πόλη σα. Ακρι... Ακριβώ αυτό το πιστεύαμε, αλλά το θέμα είναι ότι σιγά σιγά αυτό το δρομολογείται. Αυτό αρχίζει και έχει επιτυχίε. Έχουμε κρουαζιερόπλια, Η πόλη είναι γεμάτη. Είναι προορισμό ε, στο Λονδίνο σήμερα και αύριο. Προβάλλεται με έναν εξαιρετικό Έλληνα σεφ η γαστρονομία της το National Geographic, το Food Festival του National Geographic. Όλα αυτά είναι μικρά κομμάτια από ένα πάζλ προσπάθειας έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να είναι αναγνωρίσιμη. Τη Θεσσαλονίκη να την επισκέπτεται κάποιο στον ΕΟΤ, στην καμπάνια του ΕΟΤ. Η Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά βρίσκεται και αυτή ε, μέσα στι Επειδή... προτινόμενε περιοχέ ναι. τη πόλη, τη χώρα. Εγώ δεν ξέρω την απάντηση, αλλά θέλω να σα ρωτήσω για να πάρει την απάντηση ο, ο Χρήστο, που δεν ξέρει σίγουρα την. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που μπορεί μπορούμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει σε σχέση με τα γαστρονομικά, είναι το στοιχείο της ε, ε, διαφορετικής επιρροής, είναι του, του μαζέματος από διαφορετικά υλικά και διαφορετικές συνήθειες που δίνει αυτό το γαστρονομικό αποτέλεσμα. Ναι, είναι όλη αυτή η κουλτούρα που υπάρχει, η γαστρονομική κουλτούρα, τα υλικά. Αλλά ξέρετε, συζητώντα και με πολλούς σεφ σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, δεν είναι να πουλάμε, αν μου επιτρέπετε το ρήμα, δύσκολα πιάτα. Είναι ακριβώ αυτό που έχει η Θεσσαλονίκη. Που κάθεται σε ένα εξαιρετικό χώρο, σε ωραίε ταβέρνε, σε ωραίε εστιατόρια και παραγγέλνει διάφορα. Μάλιστα. Πολύ πράγματα, ωραία το λέτε. Για να ρωτήσω εγώ κάτι και του δυο σα τώρα. Δήμαρχε, αρχή με σένα και, και μετά. Και και πιάτα στα οποία τα βλέπει και χορτένει. Μάλιστα. Ναι, Καλά, δεν χορτάνε κανένα με το μάτι. <laughs> δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Αυτά είναι... Όχι, τα βλέπει και λε ναι, μετά ναι, που θα, ναι, θα πάω ναι. να φάω. Λοιπόν, πάμε τώρα <laughs> σε <laughs> συγκεκριμένη <laughs> πρόταση. Ναι. Κύριε Ζέρβα, ένα πιάτο θα μα πείτε και Χρήστο και εσύ ένα πιάτο. Α, καλά, εμένα το αγαπημένο μου πιάτο είναι μελιτζάνα. Χου, χουκιάρ γεντί. Μάλιστα. Χρήστο, αυτό που έκανε η Μέρνη. Επιρροέ από την Κωνσταντινούπολη, έπειρε, από την Κωνσταντινούπολη, απ τη Σμύρνη. Είναι πουρέ μελιτζάνα με κοκκινιστό κρέα. Σωστό. Η το έκανε μαρνάκι, τώρα γίνεται με μουσαράκι. Ναι. Εγώ είμαι στα γεμιστά. Στα γεμιστά, γεμιστά. τη μαμά μου. Ε, Καλήστε είστε και οι ναι. δύο, αλλά νομίζω στο τζουκάκια by far που λένε και στην Τρίπολη. Σα καλημερίζω <laughs> να είστε καλά. Καλημέρα στην πανέμορφη καλημέρα. Θεσσαλονίκη. Σα και... περιμένουμε και για τα τρία πιάτα, και αυτά που προτείναμε εμεί και αυτά που Δεν μα στάνουν εσείς, τρία εμά κύριε Δήμαρχε, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κάνουμε την αρχή με αυτά. Καλημέρα to να είστε καλά, leaf. καλημέρα στη ναι. Θεσσαλονίκη. Ναι. Να είστε καλά.